Ο Κανέ θα κάνει την σέντρα. Η μπάλα απομακρύνεται. Έρχεται όμως ένα σουτ το οποίο απομακρύνει ο Φαμπιάνο. Δεν έφτασε ποτέ στον Ζράντι από την πάσα του Λέτσιαξ. Και έκανε το τελείο, την σέντρα ο Κβίτα. Γιατί παίζουν πολύ ψηλά τα μπακ της Πάφου και θεωρεί ότι εκεί μπορεί να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Εδώ βγαίνει η πάσα κάθετη, ο Βαλακάρι, 1-0 η Πάφος. Με όνει Βαλακάρι να ανοίγει το σκορ στο 13ο λεπτό. Γίνεται χαμός στο νότιο πέταλο αλλά και στον πάγκο της Πάφος FC. Εδώ βλέπουμε ξανά την ωραία συνεργασία. Ο Πεσάρτ, έχω την εντύπωση, είναι ο ποδοσφαιριστής που κάνει την κάθετη πάσα. Αυτός είναι, φεύγει ο Βαλακάρι ενδιάμεσα στα στόπερ της Ομόνιας και κάνει το 1-0 πλασάροντας τον Φαμπιάνο στην αντίθετη μεριά. Ήθελα να κρατήσει μπάλα γιατί κέρδιζε μέτρα η Πάφος. Υπάρχει και αυτή η υπεραριθμία. Για να δούμε εδώ το σουτ. Την μπάλα πάει έξω από τον Μίξ Δίσκερουντ. Είναι κόρνερ για την Ομόνια. Ανεξαρτήτως το που κρατάνε την μπάλα οι παίχτες των δύο ομάδων. Εδώ πάει να γίνει λάθος. Ο Κακουλής δεν μπορεί. Εν τέλει ο Ιβουσιτς θα κερδίσει το φάουλ. Χτυπήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Εδώ μαζεύει καθαρά την μπάλα ο Ιβουσιτς και στη συνέχεια υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Φάουλ με κόρνερ με Ανσαριφάρτ για την Ομόνια στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνά, ο Λέτσιαξ δεν μπορεί. Νέα προσπάθεια, σούτ έξω, ευκαιρία τεράστια χαμένη για την Ομόνια. Φάουλ με κόρνερ με Ανσαριφάρτ για την Ομόνια στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνά, ο Λέτσιαξ δεν μπορεί. Νέα προσπάθεια, σούτ έξω, ευκαιρία τεράστια χαμένη για την Ομόνια. Ζητάνε κάτι περισσότερο εκεί οι πράσινοι. Βεβαίως ο διαιτητής τους λέει ότι να περιμένουν. Εδώ θα δούμε ξανά στο γύρισμα ο Λέτσιαξ. Γίνεται μια προβολή δυνατή μεταξύ των δύο παιχτών. Εδώ θα δούμε με το πόδι του Παλάσιος. Ωραία πάσα στον ανοιχτό χώρο για τον Ζάιρο. Έχει δίπλα του τον Γιούστε. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ. Απομακρύνει ο Φαμπιάνο. Πάει ξανά πλάγια η μπάλα. Καθέτει πάσα για τον Ανσαριφάρτ. Το γύρισμα. Ο Ντίσκερουτ. 1-1 η Ομόνια. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Το έψαξε, επέμεινε, έχασε ευκαιρίες. Δικαιώνεται η ομάδα του Αυγουστή. Φλέγεται το γάσιπι στο 34 και βλέπουμε ξανά τον τρόπο με τον οποίο ήρθε τον γκολ. Κάθε την πάσα στον Ανσαριφάρ, γυρίζει στο σημείο του πέναλτι. Πάντοτε λένε οι προπονητές ότι εκεί πάντα υπάρχει παίκτης, πάντα πρέπει να υπάρχει παίκτης. Είναι ο Μίξ Δίσκερουτ, βάζει το, κάνει το πλασέ ακριβώς όπως πρέπει για να αφήσει απλό θεατή της μπάλας στον Ίβιτσα Ιβουσιτς που μένει εντός περιοχής. Ο Χότσκο ξανά με κατοχή, το σούτο Φαμπιάνο. Επιμένει Πάφος στο γύρισμα, νέα προσπάθεια έξω. Απομακρύνει η άμυνα της Ομόνιας με τον Γιούστε και ο Λοΐζου με ωραίο τρόπο ξεφεύγει και θέλει να βγάλει ακόμα μια φάση για την Ομόνια. Ο Κακουλής δεν μπορεί, βγαίνει ο Ιβουσιτς. Ήδη έχει τελειώσει για το πρώτο ημίχρονο. Εδώ θα δούμε ξανά την τελευταία φάση του αγώνα με το στήθος κοντρολάρει ο Ιβουσιτς και σώζει την Πάφο. Δύο φάσεις σε χρόνους καθυστερήσεων, μία για κάθε ομάδα. Κόκο που διστάζει να κάνει το σουτ, επιλέγει τον Κανέ και ο οποίος θα πέσει στο έδαφος, ζητάει πέναλτι, πάει κοντά το διαιτητής, δεν ξέρω αν έχει υποδείξει οτιδήποτε. Θα δούμε εδώ ξανά την φάση, ο Ντίσκερουτ και ο Σράντι, εδώ είναι η φάση στην οποία θεωρώ ότι στην διεκδίκηση να δούμε και από εδώ αν υπάρχει επαφή εκεί κάτω, είναι φάση VAR εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε, ξέρω αν υπάρχει επαφή, θα το... διέκοψε το παιχνίδι ο διαιτητής γιατί είναι πεσμένος στο έδαφος ο Κανέ. Ο Μπασιρού πάει για την κάθετη, ο Λοΐζου, ο Κακουλής είναι εντός περιοχής, πάει για το τελείωμα, θα πάρει κόρνερ. Ότι αυτό που... για να δούμε αυτή την φάση Ηλία. Υπάρχει φάουλ και βγαίνει κάρτα χρώματος κίτρινη. Επανάληψη. Σαριφάρτ είναι έτοιμος να το εκτελέσει το τέταρτο κόρνερ για τους πράσινους. Για τον Κασάμα που κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει στα δίχτυα. 2-1 η Ομόνια κάνει την μεγάλη ανατροπή και είναι πάρα πολύ κοντά σε μια τεράστια πρόκριση στον τελικό του κυπέλου. Πολύ ωραίο γκολ. Αυτή την φορά η κομπίνα έπιασε και η Ομόνια ανατρέπει τα εις βάρος της δεδομένα. Ο Κασάμα
έρχεται από τον πάγκο αφού η Ομόνια κέρδισε το κόρνερ από την εκρηκτικότητα του Παπουλή που κι αυτός μπήκε από τον πάγκο. Ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση ο Σοφρόνης Αυγουστή. Δεύτερη ασίστ στο παιχνίδι από τον Καρίμ Ανσαριφάρ. Είδε τον Κασάμα, ήξερε ότι θα είναι εκεί γιατί είναι μια κοπίνα. Η μπάλα κοντράρι, παίρνει ύψος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Ιβουσιτς και η Ομόνια είναι ξανά μπροστά στο σκορ όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα είναι για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Η μπάλα βλέπουμε ξανά πως κόντραρε σε παίκτη της Πάφου και ευνηδίασε τον Ιβουσιτς. Ο Τάνκοβιτς θα πάει για το σούτ, όχι, μοιράζει την πάσα, το σούτ έξω. Τάει την μπάλα. Κι όμως υπάρχουν δυνάμεις Παπουλής. Η πάσα για τον Καραλάμπους. Το τελείωμα έξω. Τεράστια ευκαιρία για την Ομόνια. Ξανά η φάση. Σύμπησε την μπάλα από την πάσα του Παπουλή, αλλά δεν είχε τροχιά προς τα δίχτυα. Έδωσε συνέχεια ο Φαμπιάνο. Κερδίζει η Ομόνια με Παπουλή και Πεζεντίν. Κασάμα, η μπάλα πέρασε για τον Λέτσιαξ, φεύγει σε μια άμυνα που δεν υπάρχει για την Πάφο και τον γκολ 3-1. Η Ομόνια είναι στην επόμενη φάση με τον άνθρωπο που μιλάει στο κύπελο. Ο Χάμπος Χαραλάμπους είναι αυτός που έδωσε το κύπελο πέρσι στην Ομόνια με την εύστοχη εκτέλεση πέναρτη. Είναι αυτός που την οδηγεί στον τελικό της φετινής διοργάνωσης. Τρίτο γκολ για τους πράσινους στο 90-7. Και τα πάντα έχουν τελειώσει, τα πάντα έχουν κρυφθεί στο γάσιπι. Η Ομόνια εκμεταλλεύεται τις δικές της στιγμές. Η Πάφος δεν δημιουργεί μετά το 2-1 και οι πράσινοι είναι αυτοί που σφραγίζουν με το γκολ του Χάμπου την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου.